Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ σήμερα, ιδιαίτερα να ευχαριστήσω το Μουσικό Γυμνάσιο. Θεωρώ ότι ένα από τα πιο σημαντικά του Jazz Festival είναι η ενεργός συμμετοχή του Μουσικού Γυμνασίου, των παιδιών δηλαδή, των νέων ανθρώπων, που πιστεύω θα είναι και οι άξιοι συνεχιστές αυτού του θεσμού πλέον που έχει γίνει το Jazz Festival της Πρέβεζας, που βέβαια τα συγχαρητήρια ανήκουν στον Γιώργο Μίτσο και στους συνεργάτες του και στους που είναι μαζί με αυτόν, για αυτό που ξεκινήσανε πριν από χρόνια, έτσι με ένα ρομαντισμό, και ο οποίος και ξεκίνησε δειλά-δειλά, αλλά τώρα έχει ενδυναμωθεί, έχει γίνει κάτι πολύ σημαντικό για την περιοχή μας. Η Πρέβεζα ακούγεται σε ένα σημείο αναφοράς όσον αφορά τη jazz μουσική, όχι μόνο στην Ήπειρο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά πιστεύω σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και γι' αυτό εμείς, σαν περιφέρεια, Ήπειρου, Περιφερειακή Ένωτα Πρέβεζας, την στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις όσο περισσότερο μπορούμε και είμαστε και θεωρώ πιο σημαντικός χορηγός στην εκδήλωση αυτή. Εμείς θα συνεχίζουμε να τη στηρίζουμε, γιατί έχει αποδείξει ότι είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή μας. Και δεν θα σας πω περισσότερα, τα υπόλοιπα θα σας πει ο Γιώργος Μίτσος, ο οποίος είναι ο άξιος συνεχιστής. Ο άξιος, μάλλον, δημιουργός μαζί με τους συνεργάτες του, με τους φίλους του, του Jazz Festival. Λοιπόν, Γιώργο, έχεις το λόγο. Να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη μας. Ξεκινήσαμε πριν, φέτος έχουμε τα 15 χρόνια. Ξεκινήσαμε το 2003 και δεν υπολογίζαμε ότι θα τα καταφέρναμε. Ήταν μια, ξέρετε, από αυτές τις πρωτοβουλίες, οι οποίες σκεφτόμαστε ότι αν πάει καλά, εντάξει. Σήμερα βλέπουμε ότι έχουμε απομυστεί ένα πολύ μεγάλο βάρος. Ευτυχώς είναι η περιφερειακή ενότητα που το συνδράμει και οικονομικά, αλλά και με το προσωπικό της. Όπως και ο Δήμος Πρέβεζας, που το έχει αγκαλιάσει αυτός από την αρχή, και είναι σημαντικό ότι οι πιο δυναμικοί φορείς και θεσμικοί φορείς του νομού είναι σύμμαχοί μας. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Βέβαια, υπάρχει μια δημιουργική ομάδα που αποτελούν την μη κερδοσκοπική εταιρεία, το Πρέβεζα Jazz Festival, που τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται και του έχει δώσει την όθηση που χρειαζόταν, γιατί από ένα σημείο και μετά είναι μεγαλύτερες οι απαιτήσεις. Και βέβαια, στο κυρίως θέμα που είναι η συμμετοχή των σχημάτων, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μια βοήθεια από τις πρεσβείες, τις ευρωπαϊκές πρεσβείες που εδρεύουν στην Αθήνα. Ότι αυτές καλύπτουν τις αμοιβές των καλλιτεχνών. Μια συνεργασία επίσης με το Τεχνόπολις, το οποίο ποτέ δεν μας είδε ανταγωνιστικά, αλλά μας θεωρεί αδελφό φεστιβάλ. Το Τεχνόπολις έχει ένα εξαήμερο φεστιβάλ, το οποίο είναι μια γιορτή. Και δεν μπορούμε φυσικά να συγκρίνουμε μεγέθη, εκεί έχει 4.000 κόσμο την ημέρα. Είναι στον Κάισα. Το ότι καταφέρνουν και οι Αθηναίοι, και αυτή είναι η διοργάνωση του Δήμου Αθηνών, αλλά και εμείς να το κρατήσουμε χωρίς, με ελεύθερη είσοδο σε τέτοιους καιρούς, αυτό είναι πραγματικά ένα κατόρθωμα και είπαμε και είναι οι συντελεστές που βοηθάνε σε αυτό. Τι θα ακούσουμε φέτος? Φέτος πιστεύω, έχοντας υπόψη τα σχήματα που έχουν κατά καιρούς έρθει, είναι μια από τις καλύτερες χρονιές από άποψη σχημάτων. Την πρώτη μέρα έχουμε το Πρέβεζα Jazz 4, όπως το ονομάσουν οι φίλοι μας από το Μουσικό Γυμνάσιο, ένα σχήμα που ασχολείται με το Rank Time. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, το τόνισε και ο Περιφερειάρχης, είναι αυτό θέλαμε. Δηλαδή, να μην είναι απλώς εδώ μια παρέλαση σχημάτων που δεν θα έχουν καμία σχέση, θα έρχονται, θα φεύγουν, θα λέμε τι ωραία είναι αυτή στην Ευρώπη, αλλά να μπορέσει να αναδειχθεί και η τοπική αλλά και η ελληνική σκηνή. Και αυτό είναι καλό τα τελευταία χρόνια, πότε το Δημοτικό Οδείο, πότε το Μουσικό Σχολείο καταφέρνει να καλύπτει αυτό το χώρο.
δείχνει και τη δουλειά που γίνεται από το μουσικό σχολείο. Δεύτερο σχήμα είναι ο Λούκα Κιάρλα. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε καλό. Είναι ένας διάσημος βιολιστής. Μας ξενίζει το γεγονός ότι θα παίξει μόνο ένα βιολί. Έχει όμως λούπες, έχει διάφορα σχήματα που έχει προηχογραφήσει και θα δείτε ότι είναι κάτι πολύ πρωτότυπο. Μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι στο Αθηνόραμα ο Λούκα Κιάρλα είναι από τα 5 σχήματα από τα 25 που θα παίξουν στην Αθήνα που προτείνεται από το Χαρονίτη που είναι από τους γκουρού της jazz. Μετά είναι από την Τσεχία ο Νταν Μπάρτα και ο Ρόμπερτ Μπάλσαλ Τρίο, ένας εκπληκτικός μουσικός. Το ότι κάνει περιοδίες με τον Μπομπ Μακφέρι λέει πολλά γι' αυτό. Τη δεύτερη μέρα έχουμε τη σουηδική συμμετοχή. Η Σουηδή είναι μόνιμη τα τελευταία χρόνια. Με τον Αντρέα Σκουρδάκη Τρίο, ένα Έλληνα που έχει μεγαλώσει στη Σουηδία και είναι από τους καλούς κιθαρίστες, πλέον ευρωπαίους κιθαρίστες. Ο οποίος έχει κάνει ένα δίσκο αφιέρωμα στον Bob Dylan, που είχε την τιμητική του φέτος με το Νόμπελ που πήρε, που θα το πάρει, δεν θα το πάρει, και φαντάζομαι θα παίξει κομμάτι και από αυτό το δίσκο. Δεύτερος είναι ο Yuri Honig. Είναι το άλλο όνομα που επίσης προτείνεται από τα 26, οπωσδήποτε να απολαύσουν οι Αθηναίοι. Είναι ο Yuri Honig, εξανάρτησε στην Πρέβεζα, είναι ένας από τους μεγαλύτερους σαξοφωνίστες, είναι Ολλανδός, με το ακουστικό κουαρτέτο του. Εμείς επειδή θέλαμε να έχουμε και την ελληνική σκηνή, έχουμε τον Αντετάγιο Αντετέτσι, είναι Νιγηριανός, εκπληκτικός κιθαρίστας, με ένα σχήμα με το οποίο θα παίξει αφρικάνικη, ουσιαστικά έτσι την ονομάζει και την τουρνέ του, επειδή θα παίξει και σε κοντινές περιοχές, αφρικάνικη τουρ. Ένα μείγμα δηλαδή jazz και αφρικάνικης μουσικής, το οποίο πιστεύω είναι πολύ ενδιαφέρον. Τον έχω δει και είναι από τους μουσικούς που όλοι οι Έλληνες, οι καλλιτέχνες, θέλουν να τον έχουν πάντα μαζί τους. Την Κυριακή έχουμε τους Blazer & Dukret από την Ελβετία, ένα ντουέτο κιθάρα και τρομπόνι. Ακολουθεί η Αγγελική του Μπανάκη με τον Ηλία Ντουμάνη, ένα πολύ πρωτοποριακό ντουέτο, έχει παίξει στον Ιάρχος, Δημανιάρχος, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Η Αγγελική του Μπανάκη, να την ξέρετε, γιατί ασχολείται και με το έντεχνο, είναι από τις καλύτερες φωνές που θα το δείτε που υπάρχουν στην Ελλάδα. Εδώ κάνει κάτι πρωτοποριακό, φωνή με drums. Και κλείνει η Marley Marquez Quintet, ένα κουιντέτο από το Λουξεμβούργο, το οποίο παρόλο που είναι μικρό, μας στέλνει ένα πενταμελές σχήμα με Πορτογαλέζα τραγουδίστρια. Νομίζω πιάνει όλη την γκάμα, δηλαδή και αυτό νομίζω τα φεστιβάλ που έχουν διάρκεια και επιτυχία και φυσικά την επιλογή, το 90% την κάνουν οι Αθηναίοι και οι πρεσβείες, είναι πετυχημένα γιατί έχουν αυτή την ποικιλία. Δεν είναι ένα φεστιβάλ που απευθύνεται μόνο σε λάτρεις της τζαζ και πολύ ειδικούς. Και γι' αυτό καλούμε όλο τον κόσμο να το απολαύσει. Είμαστε σίγουροι ότι δεν θα πλήξουν στις 10 ώρες που είναι όλο αυτό το φεστιβάλ. Θα είναι το καλύτερο που θα έχουν να κάνουν εκείνη τη στιγμή. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς επικοινωνίας που μας βοηθάνε και εσάς που ήρθατε, ιδιαίτερα εσάς που ήρθατε σήμερα. Θα σας έχουμε και ένα αναμνηστικό μπλουζάκι για όλους εσάς. Όταν ρετάω, όλα τα δικά μου. Θα ζητάνε και από αλλού. Να ευχαριστήσουμε το Μουσικό Σχολείο. Να ευχαριστήσουμε και το Ιστορικό Κέντρο που πήρε φέτος για πρώτη φορά μια πρωτοβουλία να ακούγονται ήχοι της τζαζ με την πρόθεση και του σήματος του 15ου Φεστιβάλ στην πόλη για αυτό το μικρό διάστημα που μένει μέχρι το φεστιβάλ και στη διάρκεια του φεστιβάλ και να
Σας πω την είδηση που την ξέρετε ήδη, ότι θα έχουμε, γιατί συνήθως τα τελευταία χρόνια κάνουμε και μία έξτρα εκδήλωση μέσα, γιατί το τζάζ εκ των πραγμάτων, αφού στην Τεχνόπολη γίνεται, γιατί οι Αθηναίοι το καλοκαίρι φεύγουν, γι' αυτό και το κάνουμε το Μάη, μας βάζουν και εμάς σε μία περίοδο η οποία έχει τα κακά της από τη μια μεριά, γιατί είναι ο άστατος καιρός, ελπίζουμε να μην έχουμε πρόβλημα, αλλά είναι νομίζω, και αυτό θα φανεί και τα επόμενα χρόνια, το νοτικό από την άποψη του τουρισμού. Είναι σε μια περίοδο που δεν είναι χαϊσίζουν και δεν έχει και νόημα να κάνεις εκδηλώσεις. Δεν έχει τόσο πολύ νόημα να κάνεις εκδηλώσεις σε περίοδο που κάθε μέρα είναι γεμάτα όλα τα γήπεδα. Εκτός όμως από αυτό, συνήθως κάνουμε μια εκδήλωση το καλοκαίρι. Φέτος έχουμε την τιμή να έχουμε τον καλλιτέχνη που είχαμε το 2014, το Wim Mertens, ο οποίος με δικιά του πρωτοβουλία έκανε ένα CD, το Dust of Truths, ψήγματα αλήθειας, εμπνευσμένο από την αρχαία Νικόπολη, εμπνευσμένο από την ευμαχία του ακτίου και το ρόλο που αυτός πιστεύει ότι έπαιξε αυτή στον κόσμο. Αυτός έχει περιοδεύσει σε όλο τον κόσμο, δεν έχει γράψει. Έχει γράψει μουσική κατά παραγγελία για την έναρξη του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου, παράδειγμα. Ή για να γράψει για τα εγγένεια ενός μεγάλου καλλιτεχνικού κέντρου. Αλλά αυτά είναι κατά παραγγελία. Αυτό το έγραψε μόνος του, γιατί θεωρεί, όπως έγραψε, έχει ένα τρίπτυχο που έχει κάνει τελευταία, έγραψε και για την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Επικεντρώνεται σε σημαντικά γεγονότα που αυτός θεωρεί ότι παίξαν ρόλο στη σημερινή ιστορία. Θεωρεί ότι εδώ η Ευρώπη και ο κόσμος είναι έτσι γιατί νίκησε ο Οκταβιανός. Θα ήταν διαφορετικός αν νικούσε ο Αντώνης η Κλεοπάτρα. Δεν το θεωρεί εμφύλιο πόλεμο. Θεωρεί ότι ήταν μια μάχη μεταξύ δύο κόσμων. Αιγύπτου και Ρώμης εκείνου του καιρού. Τέλος πάντων έρχεται όχι με σόλο πιάνο πλέον, ένα πλήρες σχήμα με ensemble 6 ατόμων, με βιολιά, με πλευστά και έχουμε την ευκαιρία να τον δούμε στις 29 Ιουλίου στο Οδείο της Νικόπολης, γιατί εκεί παίζει μεγάλο ρόλο ο ήχος. Θα μπορούσαμε να πάμε σε μεγαλύτερο χώρο, αλλά νομίζω είναι υποβλητικός ο χώρος του Οδείου. Την επόμενη μέρα θα είναι στο Ηρώδιο καλεσμένος του Φεστιβάλ Αθηνών. Καταλαβαίνετε ότι η τιμή για την πόλη είναι μεγάλη. Ευχαριστώ. Θέλω να πω, κάνω μια ευχή ότι σε λίγα χρόνια, γιατί έχει αποδείξει το Jazz Festival ότι έγινε πιο ποιοτικό μέσα από αυτά τα χρόνια ιστορίας που έχει τα 15-20 γιόλους, ελπίζω και εύχομαι να σε 2-3 χρόνια από τώρα να κάνει τις εκδηλώσεις του Jazz Festival ή στο Αρχαίο Θέατρο της Νικόπολης ή της Ασόπης ή στο Οδείο σου. Έτσι, αφού έχουν ξεκινήσει εργασίες, πιστεύω και ακόμα και αν έχουν τελειώσει, θα μπορούν να γίνονται κάποιες τέτοιες εκδηλώσεις σημαντικές σε αυτό το χώρο. Για να μπορέσουμε να δέσουμε αυτό που λέμε τις διαδρομές των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου με τέτοια και με τέτοια γεγονότα, ας πούμε, πολιτιστικά, να ζωντανεύσουν τα αρχαία μας θέατρα. Όπως το κάνουν με τον Wim Mertens στο Αρχαίο 2, θα το κάνουμε και στην Κασόπη και στο Αρχαίο Θέατρο της Νικόπολης, στο στάδιο της Νικόπολης και πάλι λέγοντας. Και μακάρι να γίνει και πανηφορευτικός, λέγεται Τάση Φέστηνο Πρέβεζα, να μπορεί να γίνει και στην Δοδόνη, να μπορεί να γίνει και στα Γείτανα. Καμία αντίρρηση μας. Θέλουμε να γίνει περισσότερο. Και εκπρόσωπος του Δήμου, θα μας είναι. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να πω ότι ένα μεγάλο για όλο αυτό που γίνεται, σε εσάς που είστε η ψυχή, γιατί έτσι πρέπει να το πούμε, ότι αν δεν υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων να το ξεκινήσει, οι άλλοι όλοι θα στηρίξουμε και στηρίζουμε. Και ο Δήμος από την πλευρά του αγκαλιάζει, βοηθάει, στηρίζει όσο μπορεί το Jazz Festival. Το έκανε άλλωστε και θα το κάνει, πιστεύω. Ότι είναι, για μένα είναι κορυφαίο μουσικό γεγονός. Και επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που είναι εκεί, το μουσικό σχολείο, τους καθηγητές, την διευθύντρια. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, να είστε παρόντες εκεί, γιατί υπάρχει η μία Ελλάδα, αλλά υπάρχει και η άλλη Ελλάδα, η Ελλάδα του πολιτισμού. Η ποιήση, η μουσική είναι ευλογία. Ευλογία για την ψυχή μας, είναι αυτή που μεταμορφώνει τον κόσμο. Και σήμερα, νομίζω περισσότερο από ποτέ, έχουμε ανάγκη αυτό. Το να είμαστε ευαίσθητοι, το να είμαστε ευγενείς, το να μπορούμε να μετέχουμε, να δεχόμαστε μηνύματα, να δίνουμε μηνύματα στον κόσμο. Και εγώ πιστεύω ότι γίνεται αυτό. Πιστεύω ότι θα είναι κορυφαίο γεγονός για την πόλη μας. Και προσκαλώ
όλους να είναι εκεί, όλους τους συνδημότες μας. Θα σας στηρίζουμε πάντα όσο μπορούμε, ως Δήμος, με προσωπικό, υλικοτεχνικά, οικονομικά, όσο μπορούμε, θα είμαστε εκεί. Και σας ευχαριστώ που υπάρχετε. Αν θέλαμε να τα πούμε κάτι το Δήμο Μουσικό Γυμνάσιο. Δεν ξέρω αν θα να ρωτήσω το Λυκείο το σύνολο, αν πήγα λάθος με διευθύνω στα παιδιά, νομίζω ότι ονομάσαμε το The Preve Jazz Corps ή The Preve Jazz Corps. The Preve Jazz Corps. Πρέπει τζάζ. Πρέπει τζάζ. Ναι, ναι. Είναι ευρηματική. Πρέπει, ναι. Ναι, εσύ Ελένη, η κυρία Συνεσίλα. Ναι, και εγώ είμαι ευτυχής που βρίσκομαι εδώ, στο πλαίσιο, ακριβώς στο πλαίσιο αυτής της κορυφαίας εκδήλωσης μουσικής για την πόλη μας. Αυτή η παράδοση του Jazz Festival, που, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, εντάξει, τα παιδιά είναι μικρά, αλλά η δικιά μας γενιά το έχει ζήσει από την αρχή, από τα ηρωικά εκείνα χρόνια που ήμασταν λίγοι και γίναμε πάρα πολλοί και πραγματικά αυτή η ομάδα του Γιώργου Μίτσιου είναι όχι απλώς αξιέπαινη, είναι υπέροχη και κατάφερα να κάνουν κάτι το οποίο ήταν ένα πάθος, μια αγάπη για αυτό το είδος της μουσικής, να διαδοθεί και να αγκαλιαστεί πραγματικά, δηλαδή πλέον όλοι στην Πρέβεζα και άνθρωποι που δεν θεωρούσαν δύσκολο το είδος του τζάζ ή κάτι διαφορετικό ή κάτι περίεργο ή δεν ξέρω τι, σίγουρα είχαν την ευκαιρία, επειδή γίνεται και σε ανοιχτούς χώρους, έστω να περάσουν, να πάρουν ιδέα και να δουν ότι πραγματικά είναι κάτι που αξίζει και μπορεί να ακουστεί και να το απολαύσουν. Για μας το μουσικό σχολείο πραγματικά είναι μεγάλη τύχη το ότι γίνεται στην πόλη μας αυτή η εκδήλωση. Και φέτος είναι αυτό που είπε στην αρχή ο Γιώργος, ότι είναι τα αποτελέσματα, είναι η καρπή αυτής της προσπάθειας. Δηλαδή, τα παιδιά, τα οποία είναι πολύ νέα, είναι παιδιά της πρώτης ηλικίου, είναι ο Απόστολος Βερίκης που παίζει κλαρινέτο, ο Δημήτρης Καράμπελας που παίζει πιάνο, λείπει ο Φίλιππος Ισμανίδης που παίζει κιθάρα και είναι και η Ευαγγελία, όλα αυτά είναι παιδιά πρώτης ηλικίου. Και η Ευαγγελία Θεοφάνους παίζει βιολί και είναι μόλις Δευτέρα Γυμνασίου. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά εμπνεύστηκαν από το φεστιβάλ. Στο σχολείο μας καλλιεργούνται όλα τα είδη της μουσικής, αλλά ακόμη όχι ιδιαίτερα η τζάζ, δηλαδή είναι θέμα ανθρώπων. Κάθε φορά είχαμε την τύχη, πριν από κάποια χρόνια, είχαμε τον Δημήτρη τον Νίκα, πιανίστα εξαιρετικό που έχει κάνει και μεταπτυχιακό στην Κέρκυρα τζάζ. Και όντως εκεί έχει κάνει πολύ καλή δουλειά με τα παιδιά. Το Γιώργο τον Τζούρκη που επίσης ασχολείται με ethnic jazz και επίσης είχε βγάλει μια πολύ ωραία ομάδα παιδιά που αποφύτησαν τώρα. Και εδώ υπάρχει συνέχεια που είναι εντυπωσιακή. Δηλαδή τα παιδιά εμπνεύστηκαν από αυτό το θεσμό, ακούν jazz, τους αρέσει και ο Απόστολος είχε την πρωτοβουλία να φτιάξουν αυτό το σύνολο μόνοι τους. Θα σας πούν περισσότερα τα παιδιά. Λες στα πλαίσια, στο σχολείο έχουμε μουσικά σύνολα που είναι για όλα τα παιδιά με καθηγητές καθοδηγούνται και υπάρχουν και τα μουσικά σύνολα ελεύθερης έκφρασης. Εκεί τα παιδιά διαλέγουν τι θέλουν να κάνουν. Τα αυτοί διάλεξαν jazz. Πες μας από αυτό. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι το Jazz Festival από όταν παρακολουθούσα την πρώτη συναυλία μου άρεσε πάρα πολύ. Το παρακολουθούσα κάθε χρόνο και ήθελα πάντα να ανέβω να παίξω σε αυτή τη Jazz Festival. Και όταν παρατήρησα ότι τα παιδιά που έχουν αποφυτίσει ότι μετά από αυτά δεν υπήρχε κάποιο άλλο σύνολο, με προβλημάτισε αυτό το γεγονός. Το ότι μόνο η τρίτη ηλικίου, η τότε τρίτη ηλικίου ασχολούνται με την τζαζ. Και σκέφτηκα να πάρω μια πρωτοβουλία να ασχοληθώ περισσότερο με το είδος και να φτιάξουμε μια παρέα με φίλους και να τον ασχολούμαστε με την τζαζ. Φέτος ασχολούμαστε με τη ragtime, ένα πιο απλό και πρώιμο είδος της jazz. Του χρόνου θα έχουμε πιο σύνθετα. Ασχολούμαστε κυρίως μόνοι μας, ψάχνουμε. Είχαμε την υποστήριξη των καθηγητών φυσικά, αλλά εκείνη η δουλειά έγινε από εμάς. Κομμάτια ενορχιστρώσαμε εμείς. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω κιόλας που μου δώσετε την ευκαιρία να παίξουμε σε αυτό το υποκλεινόμαστε, παιδιά. Εσείς ενισχύετε το Jazz Festival. Τώρα μας κάνατε
μπορούμε να το λυθίσουμε ακόμα περισσότερο. Γιατί ξέρω ότι θα είστε εσείς πάλι. Γιατί ό,τι γίνεται δεν γίνεται για εμάς. Εμείς γίνεται για τα παιδιά μας, για εσάς δηλαδή, για τις νεότερες ηλικίες. Θεωρούμε ότι θα είστε και συνεχιστές. Όχι μόνο παίρνοντας μουσική, αλλά παίρνοντας και από. Να είστε ενεργά μέλη του συλλόγου, ναι, της Jazz Festival. Θα πάρετε τη σκητάλη. Θα πάρετε τη σκητάλη. Και την διοργάνωση. Γιατί πήγες πίσω. Θα έχουν την πείρα τους μεγάλους και την ορμή των μικρών. Έτσι, θα τα ταιριάξουμε αυτά τα δυο. Ναι, και εδώ να πω εγώ ότι με αφορμή με όλο αυτό που γίνονταν από τα παιδιά, παρακινήθηκα και εγώ που αγαπάω τη τζαζ και οργανώσαμε και ένα σεμινάριο τζαζ για όλο το σχολείο για να αρχίσουν και τα άλλα παιδιά να αποκτούν αυτή την εμπειρία έτσι, και την παιδεία. Οπότε φέτος κάναμε ένα μικρής κλίμακας σεμινάριο τζαζ στο σχολείο που είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση, πολύ μεγάλη συμμετοχή από τα παιδιά. Σε ώρες εκτός σχολείου με καταξιωμένους μουσικούς που ήρθαν από τα Γιάννενα. Τώρα θα έχουμε μεγαλύτερη επαφή με το Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και τον κύριο Δημητριάδη και το τμήμα της τζάζ εκεί, ώστε όλο αυτό να υποστηριχτεί και να βγάλει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά ο εμπνευστής είναι αυτό, ο θεσμός του φεστιβάλ, του Jazz Festival της Πρέβεζας. Είναι ένας κύκλος αυτό. Δεν έχω τι άλλο να πω, τα είπε ο Λαβρόφωνος. Ίσως τονίζω ότι μόνος έχει ενορχιστρώσει τα κομμάτια, δηλαδή οι άλλοι δεν κάνουν τόσο μια συνενορχίστρωση. Βέβαια, μόνος θέλει προσπάθεια για να βγει ένα σύνολο που να μπορέσει να ανέψει μια σκηνή και να παίξει. Και κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, το οποίο να παίξουμε τον χρόνο. Αυτά. Εγώ θέλω να πω ότι αυτό που μου αρέσει στο σύνολό μας είναι ότι το κάνουμε όλοι επειδή μας αρέσει και πήραμε μόνοι μας πρωτοβουλία, δεν μας είπανε. Είμαστε μια παρέα φίλων που δεν είχαμε τόσο πολύ ενδιαφέρον στην τζαζ μέχρι πολύ πρόσφατα. Και όταν αναποκτήσαμε και αυτά, προσπαθήσαμε με όλη τη δυνατότητα που μπορούσαμε να περάσουμε και στους άλλους. Και μεταφερθήκαμε και σε ώρες εκτός του σχολικού προγράμματος. Γιατί μας άρεσε και θέλουμε αυτό που θα παρουσιάσουμε να είναι όσο πιο καλό. Άρα, εκτός από τις μεγάλες προβολές που γίνεται για την περιοχή μας από το φεστιβάλ κλπ., σημαντικότερο είναι αυτό που έγινε στο παιδί. Και αυτό θα κάνουν τα παιδιά τα επόμενα χρόνια. Περιμένουμε από αυτό το πλάνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.